θέλετε να περάσετε μπροστά. Εγώ έχω χρόνο. Όχι, κοριτσάκι μου, σε πάρω τη σειρά. Όχι, ειλικρινά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γι' αυτό το λέω. Περάστε, περάστε, δεν με πειράζει. Αχ, να ζήσεις, κούκλα μου, ο Θεός να σε έχει καλά. Μισό λεπτό θα κάνω μια ενημέρωση. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, γλυκιά. Τι λέτε τώρα, Λίμον. Πιστή, αποστολή και το! Πες κάτω, είπα! Πες κάτω, καμώ το κερατό μου! Πα! Κοίτα, πρόσεχε με την πατήρηση πάλι. Σώπα ρε, άντε πήγαινε τώρα, δίνετε όπου να θα έρθω. Καλά, καλά, μη σπρώχνεις, φεύγω. Φεύγεις τον οδό εσύ, άντε, άντε, δίνετε. Κοίτα, αν τελικά δεν πάτε, τηλεφώνησέ μου. Σώπα ρε, παιδιά, πάμε, φάει τη γλώσσα σου. Άντε, άντε, δίνετε. Άντε ρε ξένε, άντε ρε ξένε. Άντε και είμαι σε φόρμα, έλα ρε ξένε. Έλα, τελείω ρε, φέρε τα λεφτά. Μα σας είπα, κύριε, το χρηματοκιβώτιο έχει μηχανισμό καθυστέρησης. Τι της ήθελα εγώ της ευγένειας. Σκάσε μαρί! Για να σου πω, δεν φταίει που μας καθυστερείς, φωνάζεις και από πάνω, έτσι ορίστε μας. Σκάσε μια ώρα ελληνικά μιλάω, σκάσε! Σκάσε γαμότο μου, ωραία ελληνικά, πολύ πλούσια, μπράβο, μπράβο. Σκάσε γαμότο κερατό μου, μη στο βουλώσω μια και καλή εγώ. Κύριε Ταμία, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε τα λεφτά να ξεμπερδεύουμε, έχουμε και δουλειές εδώ πέρα. Έτσι, μπράβο, τώρα βοηθάς. Κύριε, κύριε! Σκάστε γαμώ το κερατό μου, τι είσαι πια συλλογοδιάρια, όλους εδώ μέσα σήμερα! Μα εγώ... Σκάστε! Τελείωνε, φέρ' τα λεφτά. Μα δεν έχει ανοίξει ακόμα. Είσαι το διάολο γεράς, μωρή. Για να σου πω, πρόσεχε πως μου μιλάς. Και αν δεν σε ξέρεις γελάω, γιατί είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα βγεις έξω, ε, πώς! Προχώρα και μην μιλήσεις. Κυρία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν με περιμένουν, μη. Αν θες λοιπόν να πας εκεί που σε περιμένουν, θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Και εσείς, δεν θέλω καθόλου ηρωισμούς. Μη μιλήσετε καθόλου. Θα την καθαρίσω σε μισό δευτερόλεπτο. Μη μιλήσετε καθόλου. Προχώρα. Προχώρα. Προχώρα, γάμο το κερατό μου, η αγριάδα σε βρει, δεν μου λες έτσι, θα βγεις έξω με την κουκούλα στο κεφάλι. Δεν σε καταλάβει κανένας, κανένας απολύτως. Εδώ και μιλάς καθόλου. Μου βάζει κλίση, εσύ φταίς! Ληστείς, ληστείς, πιάστε τον! Μην τσακώνεστε, μην τσακώνεστε. Και εγώ με την γυναίκα μου τσακωνόμουν, δεν έβγαινε τίποτα. Ρε προχώρα, να πάμε μαρούσι τώρα κι αυτός. Πολύ περήφανος άνθρωπος ο πατέρας μου και δυνατός. Το ίδιο λοιπόν ήθελε και για μένα. Επειδή το ήθελε τόσο πολύ, καμιά φορά ξεπερνούσε τα όρια και γινόταν σκληρός. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι όλα αυτά τα έκανε για το καλό μου. Όσο ζούσε φρόντισε να μην μας λείψει ποτέ τίποτα. Ακόμα και όταν πέθανε η μητέρα μου, δεν το έβαλε κάτω. Έκανε τα πάντα για να με μάθει να είμαι άνθρωπος. Μόνο που εγώ δεν ήμουν άξιος για όλα αυτά. Τώρα γιατί το λέτε αυτό? Ξέρω πολύ καλά γιατί το λέω. Ποτέ δεν εκτίμησα όλα αυτά που έκανε για μένα. Αυτό δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Και έπειτα υπάρχει το τώρα. Τώρα. Τώρα πια είναι πολύ αργά. Μην είστε έτσι σκληρός με τον εαυτό σας. Ποτέ δεν είναι αργά. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Μόνο που τώρα πια δεν υπάρχει εδώ για να μπορέσει να δει ότι μετάνιωσε. Και να του πω πόσο πολύ τον αγάπησα. Εντάξει Σταύρο, μόλις έχω νέα σε εδώ πίσω. Θα σε πάρω μόνοι, έλεγε. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Τέλος. Ήσυχα εσύ. Ήμουνα στον σκητσογράφο. Το ξέρω. Το δώσανε στην τηλεόραση. Ναι, βέβαια. Ελπίζω να βρεθεί κάτι.
Εγώ πάντως απορώ ακόμα πως ξέφυγαν. Γιώργο. Όχι παιδιά, εντάξει, ακούστε. Ο τύπος οδηγούσε σαν τρελός. Δύο φορές που τον πλησίασα κόντεψε να πέσει πάνω σε κάτι πεζούς. Τι να κάνω. Προτίμησε λοιπόν να κρατήσω κάποια απόσταση. Και βρήκε ευκαιρία να την κοπανίσει. Προφανώς τον περιμένανε με άλλο αυτοκίνητο. Εντάξει συνάδελφε, σε ευχαριστώ. Λυπάμαι κύριε, αλλά... Γεια σας. Γεια. Δεν μου λες. Τι σου φταίει ο άνθρωπος. Με δουλεύεις, ρε. Τον είχε μες στα χέρια και του φύγε. Τροχονόμος είναι Γιώργο. Δεν είναι σούπερμα σαν και σένα. Άφησα μόνο του. Εκείνος μου έδωσε τα πάντα και εγώ τον άφησα μόνο του να πεθάνει. Κοιτάξτε, ξέρω πως ακούγεται σαν παρηγοριά, αλλά είμαι σίγουρη πως θα σε συγχωρούσε. Εκείνος ναι. Εγώ όμως δεν μπορώ να συγχωρέσω ποτέ τον εαυτό μου. Δεν ήμουν άξιος. Το μόνο που κατάφερε ήταν να καταστρέψω ό,τι έφτιαξε εκείνος με το σοκόπι. Μα τώρα γιατί το λέτε αυτό. Γιατί, ε. Θυμάσαι τι έλεγε εκείνο το χαρτί που ήταν κολλημένο στην πόρτα. Ναι, έλεγε ότι... Ότι το σπίτι αυτό ήταν του πατέρα μου και τώρα ανήκει στην τράπεζα. Δεν ήμουν άξιος να το κρατήσω, δηλαδή. Σε όλους τους ανθρώπους συμβαίνουν ατυχίες. Πώς? Ατυχίες. Ωραία δικαιολογία. Το άκουσες. Είχα ατυχίες. Πριν από λίγο η αστυνομία έδωσε το σκίτσο του ληστή σύμφωνα με την περιγραφή του τροχονόμου που τον κατεδίωξε. Από την ασφάλεια ανακοινώθηκε ότι οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση για την ανέβρεση της γυναίκας που πήρε ως όμηρο ληστής προκειμένου να ξεφύγει. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για την Ξένια Χρήστου, δημοσιογράφο του περιοδικού Ρεπόρτερ. Για τις εξωτερικές ειδήσεις μας ενημερώνει ο Γιάννης Στεφάνου. Έχεις κανένα προαίσθημα? Όχι, εσύ. Εγώ έχω αίσθημα. Με την Ξένια το ξέρω, Γιώργο. Τίποτα άλλο. Έλα, ρε. Ναι. Γιατί στην τράπεζα, θέλω να σας δει. Να περάσει. Χαίρετε. Γεια σας. Τι συμβαίνει? Μόλις τώρα μας έδειξαν το σκίτσο του ληστή. Αυτό τον άνθρωπο τον ξέρω. Προσπάθησα. Έκανα τα πάντα για να μπορέσω να σώσω το μαγαζί. Δανείστηκα. Ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή έβαλα υποθήκη το σπίτι. Δούλεψα. Έκανα τα πάντα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή η τύχη μου θα γύριζε. Ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα. Αλλά απέτυχα. Και έτσι αποφασίσατε να ληστέψετε την τράπεζα, ε? Δεν αντέχα στην ιδέα πως κάποια στιγμή μπορεί να μου πέραν το σπίτι. Όλα τα άλλα ναι. Αλλά όχι αυτό το σπίτι. Όχι το σπίτι του πατέρα μου. Λίγο πριν πεθάνει, ζήτησε να μου δώσουν αυτή τη φωτογραφία και ένα γράμμα. Μου έγραφε μέσα ότι θα μπορούσα να σου είχα δώσει περισσότερα. Με συγχωρείς, δεν τα κατάφερα. Με συγχωρείς για όλα αυτά που δεν πρόλαβα να σου πω και για όλα αυτά που δεν μπορούσα να κάνω. Αν τώρα δεν σου ζητάω πολλά, θα ήθελα να βάλεις αυτή τη φωτογραφία μέσα σε μια κορνίζα της προκοπής και να με θυμάσαι με αγάπη. Ούτε αυτό δεν κατάφερα να κάνω. Τι μου ζήτησε? Μια κορνίζα της προκοπής. Αλλά ούτε αυτό δεν κατάφερα να κάνω. Είστε σίγουρος? Σας λέω, εγώ ο ίδιος έχω μιλήσει επανειλημμένα μαζί του για το δάνειο. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Μπορούμε όμως να το βρούμε. Ωραία, τι το συζητάμε. Ναι. Κύριε Ρεκητά, ένας κύριος θέλει να σας δει. Όχι τώρα, αργότερα. Είναι ανάγκη, πρόκειται για τη ληστεία. Να περάσει. Παρακαλώ, περάστε. Καλησπέρα. Εσπέρα, τι συμβαίνει? Εγώ ένα ταξί έχω και το πρωί πήρα ένα ζευγάρι εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητο του ληστή. Και η κοπέλα έμοιαζε με τη φωτογραφία που δείχνει τηλεόραση. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Τώρα όμως που είδα το σκίτσο αυτού, σιγουρεύτηκα. Ποιο σκίτσο? Του ληστή, δε. Αυτός ήταν με την κοπέλα. Τους έβαλα στο ταξί και μου είπαν να τους πάω στο Μάρουσι. Μάλιστα. Θυμάσαι που τους άφησες? Αν θυμάμαι καλά, στο Μαρούσι ήταν το ακίνητο που υποθηκεύσαμε. Μάλιστα. Φύγαμε. Δεν πρόκειται να σου κάνω κακό.
Άλλωστε δεν έχω κάνει ποτέ σε κανένα. Σας πιστεύω. Δεν έχετε κάνει ποτέ κακό σε κανένα, αλλά... Δεν το πετάτε αυτό το μαχαίρι, μην πάθουμε καμιά ζημιά. Αυτό. Ναι, αυτό. Αυτό είναι για να σκόψω τα σκοινιά. Τι θα μου κόψετε τα σκοινιά. Δηλαδή θα μου αφήσετε να φύγω. Αρκετά δε σε βασάνισε. Εγώ δεν θέλω να κάνω ποτέ κακό σε κανένα. Ξέρεις όμως καμιά φορά ο νους του ανθρώπου θελώνει. Δεν ξέρεις τι κάνει. Τώρα τι του θέλετε το πιστόλι. Με αυτό θα μου κόψετε σκοινιά. Όχι, όχι, όχι. Μη φοβάσαι. Εσύ δεν μου φταίσαι τίποτα. Το φταίξιμο είναι δικό μου. Και εγώ πρέπει να πληρώσω. Σκόψω τα σκοινιά τώρα, ε. Μάλιστα, μανούλα. Σιγά, σιγά. Να το φύγει. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εσύ φαίνεσαι καλός άνθρωπος. Δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία. Όχι, δεν σας κρατάω καμία απολύτως κακία. Εγώ καταλαβαίνω, αλλά να σας πω κάτι. Μην κάνετε έτσι. Δηλαδή, όλοι κάνουμε λάθη. Να δείτε που θα διορθωθούν τα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία. Όχι, το είπαμε αυτό. Κακία δεν σας κρατάω. Μάλιστα, σχεδόν σας συμπάθησα. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να είστε ψύχρεμος. Χρειάζεται ψυχραιμή. Ψυχραιμή. Ναι. Δεν έχω και τίποτα να χάσω. Όχι. Τώρα... Τώρα εγώ μπορώ να φύγω. Φύγε. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μ' άκουσες. Είσαι πολύ καλή. Κι εγώ ευχαριστώ. Συγγνώμη αν γίνομαι διάκριτη. Εσείς τώρα τι θα κάνετε? Δεν είπαμε. Θα αντιμετωπίσω τα πράγματα με ψυχραιμία. Μπράβο, αυτό ακριβώς θα κάνετε. Ωραία. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα. Πάω. Γεια! Αυτό το θα αντιμετωπίσω τα πράγματα με ψυχραιμία δεν μ' άρεσε καθόλου. Συγγνώμη, πατέρα. Συγγνώμη.